Την πιο συγκινητική αποστολή της ζωής τους έφεραν εις πέρας οι άνδρες της ορειβατικής ομάδας της 3ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ντύθηκαν αϊ βασίλδες και σκόρπισαν χαμόγελα στα παιδικά προσωπάκια αλλά και συγκίνηση σε όλους όσοι βρίσκονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και αυτό γιατί η αποστολή τους ήταν να φορέσουν μια στολή διαφορετική από τη στολή εργασίας τους, να ντυθούν αϊ βασίλδες και να μοιράσουν δώρα, αγάπη και ελπίδα στα παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδοαιματολογική κλινική του Παγνή. Σήμερα ήρθαμε εδώ να δώσουμε λίγη χαρά στα παιδιά αυτά και στις οικογένειές τους που αυτές τις μέρες είναι μακριά από τα σπίτια τους. Το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε. Και μια μεγάλη ευχή να του χρόνου να μην είναι κανένα από τα παιδιά, να είναι όλα στο σπίτι τους. Σκεφτήκαμε τις ημέρες αυτές να βρεθούμε κοντά σε συνανθρώπους μας που δυστυχώς κάποιο πρόβλημα υγείας τους κράτησε στο νοσοκομείο, μακριά από την οικογένειά τους, μακριά από το γιορτινό τραπέζι, μακριά από το ευχάριστο και χαρούμενο κλίμα των ημερών. Έτσι, σε συνεννόηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, σκεφτήκαμε και συνεργασία με την υπηρεσία μας να πραγματοποιήσουμε τη δράση αυτή. Μια δράση την οποία την κάναμε και πέρυσι και διαπιστώσαμε ότι είχε μεγάλη αποδοχή και έδωσε χαρά στους μικρούς μας φίλους. Κληθήκαμε και φέτος να δώσουμε όση χαρά μπορούμε μέσα από την ψυχή μας στα παιδάκια εδώ της κλινικής. Ελπίζουμε να το καταφέραμε. Το ελάχιστο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Η είσοδός τους υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς οι πυροσβέστες Άι Βασίλδες κατέβηκαν από ύψος 22 μέτρων με σκηνή, προκειμένου να προσφέρουν στα παιδιά παιχνίδια αλλά και ελπίδα για να βγουν νικητές στον πιο σπουδαίο αγώνα που δίνουν υπέρ της ζωής τους. Η μέρα χαράς που τη χρωστάμε στην διοίκηση της 3ης ΕΜΑΚ και σε όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν την ΕΜΑΚ. Τους ευχαριστούμε θερμά, όπως και τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, γιατί είναι μια σημαντική κίνηση για τα παιδιά της παιδοματολογικής κλινικής που νοσηλεύονται στην κλινική μας και τους γονείς τους που περνούν μέσα στο νοσοκομείο αυτές οι γιορτινές μέρες. Μια κίνηση ανθρωπιάς, αγάπης και πάντα έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και μονιασμένοι να αποχαιρετήσουμε και το 2019. Ναι, ήταν μια αξιέπινη πράξη και από την πυροσβεστική υπηρεσία της ΕΜΑΚ, η οποία ήρθε εδώ να δώσει χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται στην αιματολογική κλινική, μια δύσκολη κλινική, και δώσανε μια χαρά αυτές τις μέρες. Στηρίζουμε αυτές τις δράσεις, οι φίλοι του νοσοκομείου, έτσι θα τους χαρακτηρίσω, που μπορεί να είναι από διάφορους φορείς είτε από πολίτες. Υπάρχει μια μεγάλη εκδήλωση αγάπης, όπως συνηθίζεται άλλωστε για τον κριτικό λαό. Φαίνεται στο χαμόγελό τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό λαμβάνουμε και εμείς. Και αυτό είναι το κέρδος της προσπάθειας αυτής. Το χαμόγελο των παιδιών. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, το μήνυμα της ελπίδας τελικά εστάλει σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καθώς δεκάδες ήταν εκείνοι και οι συνοδοί τους, αλλά και τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου που βγήκαν στα μπαλκόνια προκειμένου να δουν τους πιο ξεχωριστούς Άι Βασίλδες που κατέβηκαν από τις κλίμακες των πυροσβεστικών οχημάτων κρατώντας σάκους γεμάτους παιχνίδια, βιβλία και όνειρα για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.